όθα απευθύνει η Σεμίνα Διγενή, υποψήφια βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Πειραιά και Νήσων. Επιτέλους Θεσσαλονίκη. Αλλάξαμε δύο φορές την ημερομηνία αυτή τη συγκέντρωση για να διευκολύνουμε εκείνο το περιβόητο debate που δεν έγινε ποτέ, αφού δεν βόλευε καθόλου ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πεις τι να έλεγαν άλλωστε και τι να έλεγαν έχοντας απέναντί τους το κουκουέ και κοιτώντας το στα μάτια. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κατάκτηση δικαιωμάτων και ελευθεριών αυτού του λαού που να μην συνδέεται με αγώνες του ΚΚΕ. Για περισσότερα από 100 χρόνια δεν υπήρξε προσβολή της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας που το ΚΚΕ δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντίστασης. Δες, ο καθένας από εμάς, ας δει πόσο στήχησε στη ζωή μας, στα κερδισμένα με αίμα και θυσίες δικαιώματά μας, η παραπλάνηση του κόσμου από τη λάθος εικόνα που έδιναν οι καθεστωτικοί φακοί στην ιστορία, στους αγώνες και στις θέσεις αυτού του κόμματος. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι με όλους αυτούς. Αυτοί είναι με τους λίγους, τους προνομιούχους. Εμείς είμαστε με τους πολλούς, τους μη προνομιούχους. Είμαστε όλοι εδώ, δίπλα στο ΚΚΕ, μαζί με το ΚΚΕ, γιατί σε αυτό ανήκουμε. Δεν μπορούμε να ανήκουμε αλλού. Είμαστε με την πλευρά της δικαιοσύνης, με την πλευρά της αλήθειας, της συνέπειας, του αγώνα, των αρχών. Είμαστε με αυτή την πλευρά, δεν μπορούμε να είμαστε με την άλλη. Είμαστε με το ΚΚΕ γιατί θέλουμε να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο, μαζί με τους αυθεντικούς αριστερούς και όχι με αυτούς που είναι επικίνδυνα μεταμφιεσμένοι, που διασύρουν το όνομα της αριστεράς, που έστρωσαν το δρόμο στη δεξιά, που ετοιμάζονται για νέες συμπράξεις, νέες διευκολύνσεις, νέες εξυπηρετήσεις, για καινούργια guest. Απορρίπτουμε κόμματα και διάτοντες αστέρες τύπου Βελόπουλου και Βαρουφάκη, ο οποίος, να το θυμηθούμε αυτό, ως Υπουργός Οικονομικών έστρωσε το δρόμο για το τρίτο μνημόνιο, μας χρέωσε δισεκατομμύρια και ήταν ο εμπνευστής της κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Θυμάστε τα λόγια του. Έλεγε να μην τους λέμε τρόικα, να τους λέμε θεσμούς. Όχι μνημόνιο, καλύτερα δανειακή σύμβαση και άλλα τέτοια. Τα ζήσαμε και τις ξέρουμε αυτές τις παγίδες. Λέμε λοιπόν όχι στους τυχοδιώκτες, όχι στους ανθρώπους του συστήματος. Η ψήφος στο Βαρουφάκη είναι η πλέον συστημική ψήφος και οι πολιτικές του θέσεις είναι επικίνδυνες. 7 Ιουλίου αποφασίζουμε και ψηφίζουμε τους έντιμους, τους ανιδιοτελείς, αυτούς που επί 101 χρόνια δεν μας πρόδωσαν ποτέ, δεν μας είπαν ποτέ ψέματα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα απέναντι στη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, τους γονείς μας και κυρίως τα παιδιά μας να αφήσουμε αυτήν την Κυριακή το θέμα των επόμενων χρόνων στην τύχη του. Δεν θα απέχουμε. Θα είμαστε εκεί στην κάλπη για να συναντήσουμε αυτούς τους 4 επικίνδυνους μνημονιακούς, τους αμετανόητους, τους 2 φασίστες ακροδεξιούς και το ΚΚΕ. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σας ρωτάω λοιπόν, σε ποιο κόμμα ή σε ποιον από όλους θα εμπιστευόμασταν τα κλειδιά του σπιτιού μας? Πείτε ότι φεύγαμε. Θα δίναμε σε κάποιον από αυτούς να φυλάξει το σπίτι μας? Θα τους δώσουμε τη χώρα? Είναι δυνατόν? Σαν να μην υπάρχουν, απαντήστε μου, σαν να μην υπάρχουν άλλα λογικά επιχειρήματα, που βεβαίως υπάρχουν πολλά, και σαν να μην χρειάζεται να επιστρατεύσουμε την πολύτιμη ιστορική μνήμη.
Αυτοί λοιπόν όταν γυρίζαμε ή θα μας το είχαν κατακλέψει ή θα το είχαν πουλήσει ή θα το είχαν κάνει δωρεά στα παιδιά τους ή θα το είχαν μετατρέψει σε επιχείρηση κυραλιφών, θαυματουργών ματζουνιών, όπλων και άλλων. Άρα, σαν να μου απαντήσατε σε ποιον θα αφήναμε τα κλειδιά. Για να δούμε. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με κανέναν από αυτούς στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του συστήματος. Δεν συναντιόμαστε πουθενά μαζί τους. Τους ξέρουμε, τους ζήσαμε, τους πληρώσαμε. Εμείς έχουμε ιστορική μνήμη και αλίμονο σε αυτούς που ξεχνούν και δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να έχουν λόγο στην διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος. Όσοι ακόμη δεν έχουν αποφασίσει, θα έλεγα να απεγκλωβιστούν από τις προκαταλήψεις. Και όσοι ψηφίζουν για πρώτη φορά, ας ψηφίσουν με λογική, αξιολογώντας τις πράξεις και όχι τα λόγια, μελετώντας ιστορία, για να γκρεμίσουμε τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το πετύχουμε. Πρέπει όλοι μαζί να το πετύχουμε. Δεν έχουν θέση αυτοί στην Ελλάδα, δεν έχουν θέση παντού. Στις 7 Ιουλίου είναι στο χέρι μας να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Να έχουμε ένα ισχυρό ΚΚΕ, τη μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση. Τη μόνη δύναμη που αν είναι ισχυρή, υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε κάποια πράγματα τώρα, όχι στο απότερο, στο μακρινό μέλλον. Είμαστε εδώ και είμαστε δυνατοί, λοιπόν, και κλείνω έτσι. Είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε πρωτοπόροι. Ψηφίζουμε ΚΚΕ. Έχουμε δίκιο. Το μέλλον μπορεί να ειδωθεί μόνο από τη σκοπιά των κατεπιεσμένων, των εκμεταλλευομένων. Μόνο όποιος αγωνίζεται μαζί τους, αγωνίστε για την ανθρωπότητα. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με τη νίκη.